Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε καλό κλίμα και ελπιδοφόρο οι επαφές του Πρωθυπουργού με τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας, τον κύριο Βάλς, παρουσία και του Σαπέν, του Γάλλου Υπουργού Οικονομικών. Σαπέν, ο οποίος έπαιξε ρόλο στην περσινή συμφωνία με την οποία η χώρα μας παρέμεινε στην Ευρωζώνη. Άνοδος του χρηματιστήριου σήμερα 1,48% επίσης κλίμα αισιοδοξίας και από εκεί, αλλά στον αναπτυξιακό νόμο αποκαλύπτεται ότι ο έμφυα θα μείνει μέχρι το 2031, Λεωνίδα. Ακριβώς. Πάμε για μια 15ετία. Με έμφυα τελειώσαμε χθες, με έμφυα ξεκινάμε σήμερα. Τώρα με κάνεις να αρχίζω να χαριτολογώ για την όλη κατάσταση. Έχει να δηλαδή ξέρουμε να τι σου μας πω ότι είναι 2030 τώρα, οπότε ένα χρόνο ακόμα, γιατί έτσι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, για ένα χρόνο ακόμα θα έχουμε τον έμφυα. Πάντως, πάμε για ακόμη μια 15ετία, τον γνωστό αντισυνταγματικό νόμο που θα ίσχυε μόνο για 2 χρόνια. Αυτό είχε πει από τότε ο κύριος Βενιζέλος, είδες, ο δεν μονιμότερον του προσωρινού. Τώρα από εκεί πέρα είχαμε και με τον κύριο Βάλς, όπως είπες, συναντήσεις του κύριου Τσίπρα, του κύριου Μητσοτάκη. Χθες είχε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, πάντως σήμερα είχαν την στρατηγική εταιρική σχέση. Κυρίως τώρα πάμε σε εμπορικό και οικονομικό κομμάτι, η αρχή θα γίνει, μετά με πολιτιστικά, εκπαίδευση, με δράσεις κυρίως όσον αφορά την νεολαία. Για να επιτευχθεί αυτός ο δικός χάρτης, θα υπάρχει συνεννόηση σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων των δύο Υπουργείων Εξωτερικών, δηλαδή της Γαλλίας και της Ελλάδος. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Να δούμε τις δηλώσεις, γνωστές δηλώσεις που έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου με τον κύριο Τσίπρα και τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας, τον Μανουέλ Βάλς. Κύριε Πρωθυπουργέ, χαίρομαι που σας υποδέχομαι και επισήμως. Η επίσκεψή σας στην Ελλάδα, σε συνέχεια της επίσκεψης του Προέδρου Ολάντ στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, επιβεβαιώνει την πολύ στενή σχέση συνεργασίας και αλληλοκατανόηση ανάμεσα στις χώρες μας. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα και η Γαλλία μοιράζονται κοινές αξίες και βρεθήκαμε πολλές φορές στην κοινή ευρωπαϊκή μας διαδρομή υπερασπιζόμενοι από την ίδια πλευρά δημοκρατικές κατακτήσεις των λαών μας και ένα όραμα για μια Ευρώπη με κοινωνική συνοχή. Αυτή την κοινή ιστορία, τον κοινό βηματισμό, το συνεχίζουμε και σήμερα. Η κυβέρνησή σας στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, πέρυσι το καλοκαίρι, δίπλα μας. Και αυτό είναι κάτι που οφείλουμε όλοι να το αναγνωρίσουμε. Και πιστεύω ότι το γεγονός ότι σήμερα είστε εδώ και επιμείνατε να γίνει αυτή η επίσκεψη, να μην αναβληθεί παρά τις δυσκολίες και καιρικές δυσκολίες που αντιμετωπίζετε αυτές τις μέρες, σηματοδοτεί την αταλάντευτη στάση στήριξης αυτής της κοινής πορείας και της συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες μας. Και θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά γι' αυτό και να σας διαβεβαιώσω ότι έρχεστε σε μια περίοδο που η Ελλάδα έχει περάσει πια τις δύσκολες στιγμές της προηγούμενης χρονιάς. Γυρίζουμε σελίδα. Μπορούμε να έχουμε περισσότερη αισιοδοξία για το μέλλον. Τώρα λοιπόν πρέπει να σχεδιάσουμε τα βήματα της επιστροφής στην ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη. Η στήριξή σας σε αυτή τη νέα εποχή θα είναι εξίσου σημαντική με αυτήν που μας παρήκατε την προηγούμενη δύσκολη περίοδο. Monsieur le Premier ministre, cher Alexis, merci pour votre accueil. Αγαπητέ Αλέξη, σε ευχαριστώ για την υποδοχή σου. Στην Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή είδαμε μια πάρα πολύ ωραία επιγραφή. Tu disais que cet institut
που έλεγε ότι η σχολή αυτή δημιουργήθηκε σε έδειξη φιλίας και τιμής προς την αρχαία Ελλάδα και σε ένδειξη φιλίας προς τη σημερινή Ελλάδα. Και νομίζω ότι μετά από 150 χρόνια ισχύουν όλα αυτά. Εάν στηρίξαμε την Ελλάδα για να παραμείνει στην Ευρωζώνη και εάν στηρίξαμε τις θαραλέες μεταρρυθμίσεις σας, η Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης. Bien sûr, par son histoire, par ses valeurs. Τις αξίες της, την ιστορία της. Mais aussi par le rôle qui doit être le sien aujourd'hui. Με τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζει σήμερα. Donc, pour les Grecs. Για τους Έλληνες. Που υπέφεραν πολύ από την οικονομική κρίση και για τη Γαλλία καθώς και για την Ευρώπη. Έχουμε ανάγκη την Ελλάδα. Και τώρα έχει περατωθεί μια περίοδος και θα ανοιχθεί μια περίοδος ανάπτυξης για τις επενδύσεις και για τους Γάλλους. Ελπίζω ότι θα είναι περίοδος ανάπτυξης, ελπίδας και απασχόλησης για όλους τους Έλληνες. Έχουμε να συνεργαστούμε πολλούς φακέλους από κοινού για το μέλλον της Ευρώπης. Το προσφυγικό και ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή. Και η Γαλλία είναι αλληλέγγυη. Και για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ένα πρότυπο ανάπτυξης με βάση τα δικαιώματα των μισθωτών και των πολιτών μας. Σας ευχαριστούμε για την υποδοχή που μας επιφυλάξατε και μπορείτε βεβαίως και πάλι να υπολογίζετε σε εμάς. Η Ελλάδα και η Γαλλία από κοινού προχωρούν σε πολλούς τομείς και σε θέματα παιδείας, σε θέματα πολιτιστικά, σε θέματα νεολαίας. Και βεβαίως η επίσκεψή μου φέρει και την σφραγίδα της εμπιστοσύνης και της ελπίδας. Πάμε να δούμε τώρα και τις αντιδράσεις του χρηματιστηρίου σήμερα. Πάμε να δούμε τον πίνακα εδώ με τις μετοχές με τις μεγαλύτερες συναλλαγές. Βλέπουμε λοιπόν την τιμητική της Εθνική 6,25% η άνοδος. Η Α, όπως έχουμε πει, σταθερά βρίσκεται στο επίπεδο των 2,40, 9,20 ΟΤΕ. Eurobond πλησιάζει το 1 ευρώ 0,984, Πειραιώς 5% η άνοδος 0,273. Τζάμπο και βλέπουμε επίσης Φολή Group 19-19, Τιτάνας 21-65, ΔΕΗ σταθερή στο 3-35. Πάμε να δούμε τώρα όλες οι συμμετοχές του FTSE 25. Εδώ τις έχουμε. Βλέπουμε Βιοχάλκο 1-51, Αεροπορία Αιγαίου 7-76. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Εδώ είναι και η επόμενη κάρτα. EIDAP 2% η άνοδος, 1,35 για την ΕΧΑΕ, 7,33-0,25 για τη ΜΙΚ. Πάμε και στην τελευταία κάρτα. Εδώ είναι η κάρτα η τελευταία, την βλέπουμε ο ΠΑΠ 7.20, Μυτιλινέως 4.30 και Τενέργα 2.85. Να ευχαριστήσουμε την σκηνοθέτη μας για τις τιμές του χρηματιστηρίου, το χρηματιστήριο το οποίο δείχνει ότι έσπασε τον κινητό μέσον όρο των 200 ημερών και άρα αρχίζει να θεμελιώνει τις προοπτικές μιας ανωδικής τάσης, δοθέντος βεβαίως ότι το διεθνές περιβάλλον περισσότερο, γιατί εδώ είναι το ζήτημα, θα παραμείνει σε ένα τουλάχιστον μη αρνητικό έδαφος, διότι το waiver αργά ή γρήγορα θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από τον κύριο Ντράγκη σε ελληνικές τράπεζες, μόλις η συμφωνία έχει κλείσει και τυπικά η αξιολόγηση. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε τώρα τους σημερινούς μας καλεσμένους. Μαζί μας, όπως κάθε Παρασκευή, η κυρία Βασιλική Τζορτζάτου, δικηγόρος Παραρίο Πάγο. Κυρία Τζορτζάτου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα θα έχουμε δυνατότητα να εξετάσουμε το θέμα των κόκκινων δανείων με εγγύηση δημοσίου, τα οποία και αυτά πια στο σύνολό τους θα μπορούν να πωληθούν σε funds και θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Και επίσης είναι μαζί μας και ο αντιπρόεδρος του ΣΕΛΠΗ, ο κ. Αντώνης Ζαΐρης, ένας φίλος από τα παλιά. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντώνης, ο οποίος παρουσίασε χθες και το βιβλίο του, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Αντώνη, ένα πρώτο σχόλιο για την
γενική κατάσταση όπως έχει έλθει αυτή τη στιγμή στην οικονομία. Σε ακούμε. Ένα από τα σχόλιά μου είναι ότι συνεχίζουν να παραμένουν τα προβλήματα αναθέρμανσης, κατά την άποψή μου, στην πραγματική οικονομία. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ζήτησης, παρόλο που οι μεγάλες επιχειρήσεις που εμείς εκπροσωπούμε ανθίσταται στεναρά και υπάρχουν, ενώ το 2015 έκλεισε θετικά, υπάρχουν κάποιες διακυμάνσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα και έχω να παρατηρήσω ότι το πολιτικό περιβάλλον είναι αυτό που συνεχίζει να παράγει και να αναπαράγει κρίση. Εάν υπάρξει σταθερότητα στο πολιτικό περιβάλλον, εκτιμώ ότι θα μπορέσει να υπάρχει απελευθέρωση κεφαλαίων παρά την και κινητικότητα χρήματος στην αγορά, παρά βεβαίως την υψηλή φορολογία που πλήττει το σύνολο και των μεγάλων αλλά και των μικρών επιχειρήσεων. Ζητούμε να υπάρχει σταθερότητα, έτσι, γιατί αυτό θα κινητοποιήσει τη λοκομοτίβα, θα έλεγα, της ανάκαμψης και της ανάπτυξης, αλλά είναι πιθανόν να μπορέσει να αποτελέσει και να δημιουργήσει προϋποθέσεις ελκυστικότητας και για τους ντόπιους αλλά και για τους ξένους επενδυτές. Έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, Παναγιώτη, όλο αυτό το χρονικό διάστημα με την ανασφάλεια αυτή και εκτιμώ ότι μετά την, αφού ολοκληρωθεί η συμφωνία και, εν πάση περιπτώσει, διασφαλιστούν και οι τρόποι των πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ότι θα αρχίσει, εν πάση περιπτώσει, να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για σταθερότητα στο πολιτικό περιβάλλον. Μάλιστα. Τώρα, με το βιβλίο, Αντώνη μου, τι πραγματεύεσαι? Εδώ λέμε το ποια ανάπτυξη, με ερωτηματικό, το οποίο έγραψα μαζί με τον Γιώργο Σταμάτη, το οποίο παρουσιάστηκε χθες. Ναι, ναι. Και στο πάνελ συμμετείχαν ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Προβόπουλος και ο κύριος Μπιάλας. Μάλιστα. Και έχουμε ένα τρίπτυχο κάτω από το ποια ανάπτυξη, το σχεδιασμένη δημιουργική αναρχία. Τι λέμε δηλαδή? Λέμε αυτονόητα πράγματα, αφού κάνουμε μια ιστορική διαδρομή της πορείας της χώρας από τη δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα και λέμε και κάποιες προβλέψεις για το μέλλον όσον αφορά τις οικονομικές προϋποθέσεις και προοπτικές και στο μικροπεριβάλλον αλλά και στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Και για να αναλύσω αυτό το τρίπτυχο, σχεδιασμένη σημαίνει ότι αυτό που λείπει από τη χώρα και το οποίο αναζητούμε τα τελευταία 30 χρόνια της μεταπολίτευσης και όχι μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ, είναι να υπάρχει μια ατζέντα ανάπτυξης, ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Το δημιουργική σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση σε τομείς και κλάδους που έχουν ανταγωνιστικό, Παναγιώτη, συγκριτικό πλεονέκτημα και δίνουν προστιθέμενη αξία στην οικονομία, startups κτλ. Και το αναρχία σημαίνει ότι να αφήσει η πολιτεία ελεύθερους και το κράτος ελεύθερες στις επιχειρήσεις και να μην τις παρενοχλεί μέσα από γραφειοκρατίες, δισκαμψίες, αριθμίες και συναλλαγές περίεργες στην επαφή με την δημόσια διοίκηση. Εάν λοιπόν συντρέξουν αυτές οι τρεις προϋποθέσεις, θεωρώ ότι υπάρχει μια υγιής βάση, ναι, για να μπορέσει να αναθερμανθεί η οικονομία και να μεταφερθούν πόροι, θα έλεγα, από την εσωστρεφή ως ένα βαθμό κατανάλωση στην παραγωγή. Τώρα, Αντώνη, εάν ήθελες συνοπτικά να κάνεις ένα σχόλιο για την κατάθεση του αναπτυξιακού νόμου, τι θα έλεγες? Ο αναπτυξιακός νόμος, εκτιμώ κατά την άποψή μου, όχι εκτιμώ, είναι πραγματικότητα, δεν αφορά καταρχήν τις μεγάλες επιχειρήσεις, εντάσσεως εργασίες, επιχειρήσεις που εκπροσωπεί ο ΣΕΛΠΕ. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Ναι. Άρα λοιπόν δεν αφορά τις επιχειρήσεις που είναι πολυάριθμες, απασχολούν πάρα πολύ κόσμο, ναι, και δημιουργούν θέσεις εργασίας, Παναγιώτη, όπως ξέρεις, αλλά και κάνουν επενδύσεις. Μάλιστα. Αφορούν τις μικρότερες επιχειρήσεις, αυτό πάγια συμβαίνει με τους αναπτυξιακούς νόμους. Αλλά θεωρώ όταν μια επιχείρηση έχει κατά νου στο στρατηγικό της σχεδιασμό και έχει πλάνα ανάπτυξης, επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων εργασίας, δεν την ενδιαφέρουν οι αναπτυξιακοί νόμοι, για να λέμε την αλήθεια. Την ενδιαφέρει αυτό το οποίο είπα πριν, να μην υπάρχει γραφειοκρατία και να μην υπάρχουν όλες αυτές οι συναλλαγές που χρειάζονται με το κράτος, είτε που αφορούν την ίδρυση μιας επιχείρησης, είτε τη λειτουργία της. Εάν υπάρξει αυτό το περιβάλλον και απελευθερωθούμε από αυτά τα δεσμά του προστατευτισμού, τότε είναι βέβαιο ότι θα μπορέσουν να κινητροδοτηθούν αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις. Εκτός πια, αν θέλουμε,
να στηρίξουμε το μοντέλο ανάπτυξης κάπου αλλού, Παναγιώτη. Δηλαδή, να το στηρίξουμε στο δημόσιο, στη δημόσια διοίκηση, σε μη παραγωγικά πράγματα. Εάν θέλουμε όμως να το στηρίξουμε στην ιδιωτική οικονομία, τότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτές τις προϋποθέσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αντοντζάτο, έρχομαι σε εσάς. Πλέον είναι γεγονός κάτι το οποίο αμφισβητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το διερευνούσαμε, και να κάνει με το τι τύχη θα έχει η πώληση των δανείων που έχουν εγγύηση του δημοσίου, αν θα μπορέσουν τελικά να απελευθερωθούν και αυτά ως προς τη μεταβίβασή τους σε εταιρείες διαχείρισης ή σε funds, και τελικά η λήξη της, γιατί εκεί πάμε, της διαπραγμάτευσης αυτής και η οριστικοποίηση πια της αξιολόγησης δείχνει ότι αυτά τα funds πάνε να πουληθούν και αυτά ελεύθερα σε funds. Τώρα, κυρία Τζορζάτου, τι σημαίνει αυτό και για ποια δάνεια μιλάμε? Καταρχάς, είναι προς τιμή της εκπομπής σας ότι ήταν πολύ ακριβής η πληροφορία σας. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχε αποφασιστεί αν θα πουληθούν. Ήταν πολύ σκοτεινό το τοπίο αν θα πουληθούν ή όχι τα δάνεια με εγγύηση ελληνικού δημοσίου. Με την τελευταία τροπολογία, χθες, εγκρίνεται η πώληση των δανείων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Βασικά είναι μία βόμβα, μία καταστροφή, άσχετα αν... και οι επιπτώσεις της θα φανούν... οι επιπτώσεις είναι πάρα πολύ σοβαρές. Πρώτα απ' όλα, είναι όπως γνωρίζετε, υπάρχουν περίπου γύρω στα 13.700 δις δάνεια έχουν δοθεί με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Ένα μέρος από αυτά, τα 3 εκατομμύρια περίπου, αφορούν σεισμόπληκτους, πλημμυροπαθείς, δηλαδή άτομα τα οποία, τα οποία είχαν καταστραφεί πραγματικά από καιρικά φαινόμενα και βρέθηκαν στον δρόμο χωρίς περιουσία, χωρίς σπίτια, χωρίς τίποτα. Ένα μέρος λοιπόν έχει δοθεί σε αυτούς. Ένα άλλο μέρος έχει δοθεί σε ΔΕΚΟ, τα οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, και ένα μέρος από αυτά έχει δοθεί σε επιχειρηματίες. Όταν λοιπόν, τώρα που επιτρέπεται η πώληση, που επιτρέπεται πλέον επίσημα με την τροπολογία η πώληση των δανείων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, έρχεται μια τεράστια ανατροπή στην αγορά. Διότι τα ξένα funds, στη στιγμή που θα αγοράζουν αυτά τα δάνεια, θα έχουν και την ελεύθερη διαχείριση. Τι σημαίνει διαχείριση? Διαχείριση σημαίνει ανεβάζω τα επιτόκια και όσο θέλω, δηλαδή ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Αυτοί ήρθαν φυσικά για να εκμεταλλευτούν και να έχουν κέρδος από αυτή την υπόθεση. Αυτό δεν υπήρχε τώρα που κανένα λέτε, λόγο. Είναι ένα θέμα από τότε με χθες, όσον αφορά τα κειμενόμενα επιτόκια. Θα δίνει τη δυνατότητα στο, να τα επιβαρύνουν, αλλά νομίζω ότι αυτό η πρώτη φάση αφορά κυρίως επιχειρηματικά δάνεια. Ή εσείς ως έμπειρος νομικός, τι διαισθάνεστε, διότι είναι ακόμα νωρίς να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα? Θα κινδυνεύει δηλαδή κάποιος δανειολήπτης που θα δει το fund του, το δάνειό του να περιέρχεται σε ένα fund, να δει, να αρχίσει να τον εκβιάζει το fund με υψηλότερα επιτόκια και υψηλότερες δόσεις για να τον πιέσει? Βεβαίως, είναι γεγονός ότι θα γίνει αυτό. Γιατί θέλουν να έχουν τεράστιο κέρδος τα ξένα fund. Δεν ήρθαν εδώ γιατί τους άρεσε η Ελλάδα. Έχουν κάποιο σκοπό και φυσικά θα κοιτάξουν να έχουν το μεγαλύτερο πιθανό κέρδος που μπορεί να έχουν. Τώρα, ποιες είναι οι επιπτώσεις της πώλησης των δανείων με εγγύηση ελληνικού δημοσίου? Όταν λοιπόν πουληθούν, αυτή τη στιγμή τα δάνεια, πράγματι τα είχε εγγύηση ελληνικού δημοσίου, κάποια στιγμή θα γινόταν η αποπληρωμή τους, θεωρητικά. Ξαφνικά, με τη χθεσινή βόμβα που έγινε, που έσκασε, πρέπει τώρα το δημόσιο καλείται, θα κληθεί τη στιγμή που πολλούνται στα ξένα funds, κάποια στιγμή, δηλαδή και πολύ σύντομα, να πληρώσει τη στιγμή που οι δανειολήπτες αδυνατούν να πληρώσουν, και υπάρχουν αρκετοί που δεν, μεγάλο ποσοστό που αδυνατούν να πληρώσουν από δανειολήπτες αυτά τα δάνεια, θα κληθεί τώρα να τα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο ή να έρθει σε ένα διακανονισμό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε περίπτωση που δεν έχει σε τέτοια οικονομική κρίση, σε εποχή οικονομικής κρίσης που ζούμε, και αυτά, πολλά από αυτά τα δάνεια τα έχουν πάρει οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. ΔΕΚΟ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αμέσως τα ξένα funds θα γίνουν μέτοχοι αυτών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ΔΕΚΟ. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ανατροπή θα γίνει σε όλα αυτά τη στιγμή που θα μπουν τα ξένα funds μέτοχοι. Επίσης, και οι τράπεζες επίσης είχαν την εγγύηση, είχαν για το 100%, αν σε περίπτωση πουληθούν σε μικρότερο ποσό τα δάνεια αυτά, και οι τράπεζες ακόμα θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Αυτοί που
Είναι οι τυχεροί, θα έλεγα, από αυτό. Είναι οι επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν πάρει τα δάνεια, τα οποία δεν είχαν σκοπό να τα πληρώσουν φυσικά. Ναι. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ένα σεισμόπληκτος, ένα πυρόπληκτος, ένα θύμα φυσικών καταστροφών. Υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι δυνατόν. Η πρώτη κατοικία μέχρι 140.000. Με την πρώτη η κόκκινη γραμμή 31 Δεκεμβρίου που είναι ωραία. Το 17. Ωραία. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Θα σας εξηγήσω. Ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα, εντάξει, η πρώτη κατοικία, μόνο η πρώτη κατοικία, όχι όλα τα άλλα κίνητα που έχει. Όχι, αυτό, άλλα, ναι, όχι ναι, τα άλλα ναι. κίνητα που έχει κάποιο. Όχι, 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 η πρώτη κατοικία 140.000 αξία. Ναι, εντάξει. Μόνο το γνωστό. Η κόκκινη γραμμή δηλαδή. Ναι, μόνο η πρώτη κατοικία δεν μου λέει κάτι. Η πρώτη κατοικία δεν μου λέει κάτι σε αυτό, γιατί εντάξει, ας πάρουμε τον αγρότη, λέμε, θεωρητικά δεν έχει μόνο μία κατοικία, έχει και όλα και σε περίπτωση δανείου. Έχει και μεγάλη περιουσία. Mm-hmm. Κατάλαβα τι λέω. Δεν μιλάμε μόνο απόλυτα, για τους... Απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα. Σεισμόπληκτος παράδειγμα, πυρόπληκτος. Υπάρχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα, αν δεν πληρώσει, όταν είναι δάνεια με την εγγύηση ελληνικού δημοσίου, αν δεν τα πληρώσει, που δεν μπορεί. Γιατί είδατε, είχε γίνει και πριν ένα χρόνο πόσο είχε γίνει σεισμός, είχε πέσει όλη η Κεφαλονιά. Μετά είχε γίνει πυρόπληκτη κάτω στην Πελοπόννησο. Βλέπετε ότι υπάρχουν και ακραία καιρικά φαινόμενα πολλές φορές. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, επειδή καταστρέφει την περιουσία του στη ζωή του, αυτά, πολύ πιθανό να μην έχουν χρήματα να πληρώσουν. Να μην έχουν χρήματα να πληρώσουν το δάνειο, γιατί ακόμα δεν έχει κινηθεί η οικονομία. Δεν κινείται και πολύ καλά η οικονομία. Αυτή λοιπόν. Δεν κινείται η οικονομία καθόλου, όχι πολύ καλά. Εντάξει, το λέμε λίγο πιο. Πιο ευγενικά. Ακριβώς το λέμε πιο ευγενικά. Λοιπόν, δεν το λέμε έτσι σκληρά. Λοιπόν. Αυτοί τώρα δεν θα έχουν να πληρώσουν τα δάνεια με την εγγύηση ελληνικού δημοσίου. Θα κληθεί λοιπόν το δημόσιο να πληρώσει αυτά τα δάνεια, γιατί έχει εγγυηθεί. Ως εκ τούτου λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι και το δημόσιο θα... Πού θα βρει το χρήματα το δημόσιο να πληρώσει όλα αυτά τα δάνεια στα οποία έχει εγγυηθεί. Τι θα γίνει. Να ρωτήσω κάτι. Αποκλείεται, κυρία Τζορτζάτου, τα φαντ να διαπραγματευτούν με τους δανειολήπτες επιτοκιακούς όρους καλύτερους ούτως ώστε να διασφαλίσουν την αποπληρωμή των δανείων τους παρά τα υψηλά επιτόκια. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή, τώρα ερώτημα κάνω. Αυτή τη στιγμή κάνουμε υποθέσεις. Ναι. Και στην πράξη, επειδή δεν έχει γίνει, ψηφίστηκε η τροπολογία, αλλά στην πράξη δεν έχει γίνει. Θα δούμε στην πράξη τι θα γίνει ακριβώς. Σίγουρα ό,τι θα κάνουν, το λέω με κεφαλαία γράμματα, θα είναι μόνο προς το συμφέρον τους. Τώρα, τι θα κρίνουν, αν είναι μόνο προς το συμφέρον τους. Να αναγκαστούν οι δανειολήπτες για να κρατήσουν το σπίτι, να βάλουν τα λύση, ή του συμφέρει να πάρουν όλα τα ακίνητα των δανειολήπτων σε πολύ χαμηλή τιμή σήμερα και σιγά σιγά να ανέβουν οι αξίες. Και φανταστείτε ότι είναι η καλύτερη επένδυση. Να τα μεταπολύσουν. Φανταστείτε, αν κρατήσουν μερικά χρόνια τα ακίνητα, ότι θα είναι η καλύτερη επένδυση. Αν ανέβουν και 50% και 100% δεν θα ανήκει. Κάποια στιγμή θα γίνει ένα μπαμ. Αυτό λέμε. Δεν ξέρουμε ένα λεπτό. Δεν ξέρουμε μετά πόσα χρόνια θα γίνει αυτό. Μετά από 5, από 10 δεν ξέρουμε. Αλλά σίγουρα θα ανέβουν πάλι τα κίνητα. Δεν μπορεί. Λοιπόν, επομένως τώρα είναι τι θα αποφασίσουν τα ξενοφάντες. Να πάρουν όλα τα κίνητα τώρα σε καλή τιμή για να τα πουλήσουν αργότερα σε μεγαλύτερη τιμή ή να βοηθήσουν να κρατήσει το σπίτι ο δανειολήπτης. Αυτό δεν το ξέρουμε. Η πράξη θα δείξει. Εκείνο που δεν έχουμε καταλάβει είναι το εξής. Πώς τελικά ο Ευκλήδης Τσακαλώτος διασφάλισε ότι αυτό δεν θα έχει δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή, πώς τα δάνεια αυτά τα οποία θα βρεθούν στο στόχαστρο των πωλήσεων, καθώς είναι κόκκινα, δεν θα κληθεί το δημόσιο για να διατηρήσει το αυτό που λέμε το αξιόχρεο πια να πληρώσει τα σπασμένα. Τώρα προφανώς, εάν πρόκειται για τα δάνεια τα οποία είναι με την εγγύηση του δημοσίου, προφανώς θα υπάρχει δημοσιονομικό κόστος, αλλά σίγουρα θα υπάρχει κοινωνικό κόστος απέναντι στην κοινωνία και στους δανειολήπτες. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Δεν είναι μικρό. Αλλά και δημοσιονομικό. Αλλά αυτό τώρα δεν μπορεί να γίνει. Πού θα τα βρούμε τα λεφτά εμείς να δώσουμε πάνω από ένα δις να καλυφθούν αυτά τα δάνεια τα οποία δεν θα μπορούν να πληρωθούν. Άρα προφανώς θα έχει δημοσιονομικό κόστος αυτό. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος λέει ότι έχει εξασφαλίσει από τους θεσμούς το γεγονός ότι δεν θα έχει δημοσιονομική επιβάρηση. Πώς θα γίνει αυτό. Πώς έχουν εξηγηθεί οι λόγοι ότι δεν θα έχει, εφόσον είναι με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, ότι δεν θα υπάρχει δημοσιονομικό αρνητικό αποτέλεσμα στα ταμεία του κράτους. Ναι, κυρία Τζορτζάτου. Εκφράζω επιφυλάξεις. Θέλω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Ναι, ναι. Τα δάνεια, ένα μέρος των δανείων αυτών, ναι, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, τα έχουν πάρει επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις. Και ήταν και μεγάλα τα ποσά των δανείων που έχουν πάρει αυτές οι επιχειρήσεις. Ναι. Πολλές από αυτές, όπως γνωρίζετε όλοι, ας μην κρυβόμαστε, έχουν πτωχεύσει εδώ στην Ελλάδα και έχουν ανοίξει επιχειρήσεις στο εξωτερικό, σε άλλες πόλεις, σε άλλες χώρες του εξωτερικού, με πολύ συμφέροντες όρους και για τη φορολογία και από τους μισθούς. Λοιπόν, όσες λοιπόν από τις επιχειρήσεις αυτές έχουν πάρει δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου,
και έχουν, αν είναι στο νόμο 99, γνωρίζετε. Μετά, όσες έχουν πτωχεύσει, επειδή γνωρίζω προσωπικά και σύνδικος έχω κάνει και αιτήσεις πτωχεύσεις έχω κάνει πάρα πολλές και ξέρω στην πράξη τι γίνεται. Λοιπόν, στην πράξη, όποιος πτωχεύει, φροντίζει να έχει την ελάχιστη δυνατή περιουσία, δεν αρκεί για τις υποχρεώσεις, ούτε καν για τις τυχαίες. Βασικά να μην έχει καθόλου περιουσία. Συνήθως φροντίζει, δεν λέω ότι το κάνω, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Φροντίζει λοιπόν να έχει την ελάχιστη περιουσία. Έχει μεταφέρει δηλαδή την περιουσία του αλλού. Βέβαια. Πολύ πριν και με πολύ ωραίο τρόπο. Υπάρχουν και offshore τώρα που είναι πολλές, πιο νόμιμες, να μιλάμε. Λοιπόν, τα παιδιά. Λοιπόν. Τώρα λοιπόν, όταν πτωχεύσει, όταν μπει κάποιος στη διαδικασία, πτωχεύσει κάποιος, ο νόμος δίνει το δικαίωμα σε αυτούς που τους οφείλει χρήματα. Το λέω πολύ απλά, να το καταλάβει ο κόσμος. Εντάξει, τώρα μην λέω τους νομικούς όρους, γιατί δεν καταλαβαίνουν και όλοι. Λοιπόν, όταν λοιπόν πτωχεύσει, δίνει το δικαίωμα ο νόμος σε αυτούς που τους οφείλει χρήματα να αναγγελθούν. Δηλαδή να αναγγελθούν και να πούνε ότι εγώ μου χρωστάει, ξέρω εγώ, αυτό το ποσό. Από την περιουσία η οποία θα εκποιηθεί στο τέλος, αν ανεβρεθεί και εκποιηθεί η περιουσία, να πάρει το ποσοστό μου ανάλογα με το ποσοστό θα πάρει, όχι θα πάρει τα χρήματα που οφείλει. Τώρα, στην ίδια διαδικασία μπαίνουν και οι τράπεζες. Έχουν δώσει εντολή να μπουν οι τράπεζες. Και τώρα δηλαδή, όταν αναγγελθεί, και μάλιστα υπάρχει εντολή από τις τράπεζες, από την Ένωση Τραπεζών, υπάρχει εντολή να αναγγελθούν σε περιπτώσεις πτωχεύσης, να αναγγελθεί η τράπεζα νόμιμα και εμπρόθεσμα. Που σημαίνει, αλλά τώρα, όταν αναγγελθεί η τράπεζα νόμιμα και εμπρόθεσμα, σε αυτούς τους πτωχεύσοντες που έχουν μια μικρή περιουσία, αμέσως, τώρα που είναι με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, θα υποκατασταθεί το δημόσιο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, μπορεί να έχει δώσει ένα τεράστιο, να έχει πάρει ένα τεράστιο δάνειο, να βρεθεί μια ελάχιστη περιουσία και καταλαβαίνετε τι καταστροφικό θα είναι αυτό για το ελληνικό δημόσιο και πόσα χρήματα θα βρεθεί ξαφνικά να χρωστάει και το ελληνικό δημόσιο με αυτά τα δάνεια. Μάλιστα. Να μην πούμε νούμερα, αλλά καταλαβαίνει ο κόσμος. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς λοιπόν είναι το ζήτημα το οποίο δεν έχουμε δει ακόμα το πώς θα γλιτώσουμε νέες επιβαρύνσεις από πλευράς δημοσιονομικού με την πώληση των κόκκινων δανείων τα οποία έχουν την εγγύηση του δημοσίου. Τώρα, Αντώνη, ήθελα από σένα μία εκτίμηση όσον αφορά αυτό που ανοίγεται μπροστά μας σε σχέση με τα δάνεια. Εσύ πώς νομίζεις ότι θα κλιμακωθεί, ποιους νομίζεις ότι θα επηρεάσει αρνητικά μεν αλλά και θετικά. Για το σύνολο των δανείων. Για το σύνολο των δανείων, ναι, ναι. Για αυτή την αγορά η οποία θα δημιουργηθεί, η οποία όμως νομίζω θα έχει και δραματικές επιπτώσεις. Για θα έχει δραματικές κοινωνικές επιπτώσεις. Έτσι, μιλάμε για 117 δις κόκκινα. Και θα πήγε στα 117 δις τα κόκκινα τώρα. Στα 105 είχαμε μείνει. Και ληξιπρόθεσμα, κόκκινα και ληξιπρόθεσμα ναι. δάνεια. Ναι. Και νομίζω και από τις 1.300 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά, από τα 36 δις, τα 20 είναι κόκκινα. Ναι. Όπου αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι δραματικό. Αυτό επηρεάζει και λειτουργεί αρνητικά και στην επιχειρηματικότητα και σταματά και αναστέλει οποιαδήποτε επενδυτική πρωτοβουλία και προοπτική από πλευράς των επιχειρήσεων και βεβαίως δυσκολεύει και συρρυκνώνει και τους καταναλωτές και το αγοραστικό κοινό. Διότι από την άλλη υπάρχει μια θολούρα σε όλη αυτή την κατάσταση, υπάρχει αδυναμία εξόφληση των δανείων και βεβαίως όλος αυτός ο κόσμος, όλος αυτός ο πληθυσμός αναστέλει τις αγορές τους, μειώνεται το αγοραστικό διαθέσιμο εισόδημα με δραματικές επιπτώσεις πλέον στην καθημερινότητα και στην πραγματική οικονομία. Άρα αυτή που θα επηρεαστεί εν τέλει είναι η λειτουργία της αγοράς και η καθημερινότητά μας. Θα βοηθηθεί η αγορά ως προς το ξεκαθάρισμα καθόλου. Έχω την εντύπωση ότι σε ένα βαθμό θα απελευθερώσει, Παναγιώτη, πόρους, σε ένα βαθμό, πόρους για τη λειτουργία κάποιων υγιών επιχειρήσεων όσον αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια. Σε ένα βαθμό όμως αυτό, γιατί θα ξεκαθαρίσει λίγο την ήρα από το στάρι, γιατί είναι αλήθεια ότι υπάρχει υπερδανισμός αρκετών επιχειρήσεων. Αυτό άρα όμως θα εξασφαλίσει, όχι. Μέσω μακροπρόθεσμα. Πρώτα δηλαδή θα μέσω δούμε, θα δούμε το αίμα θα αρχίσουν και οι μετά. Επιπτώσεις. Ακριβώς. Πραγματική οικονομία και βεβαίως μετά θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πάντα έτσι γίνεται. Αλλά γι' αυτό λέω υπό μία έννοια θα απελευθερωθούν και πόροι και θα εξασφαλιστεί πρόσβαση υγιών επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα που από αυτή τη στιγμή παραμένουν παραμένει και ένα κομμάτι του τραπεζικού συστήματος και δέσμιος κάποιων επιχειρήσεων οι οποίες
απασχολούν κόσμο, δεν μπορούν να τα αποκλείσουν. Καλά, καταρχήν και των πολιτικών πρωτοβουλειών μένουν ακόμα, αλλά μην το πάμε παραπέρα. Λοιπόν, μιας και φτάσαμε την κουβέντα τώρα στην εξυγίανση, που θα πάρει χρόνο βεβαίως, αλλά θα επιχειρηθεί, για να το πούμε έτσι, να ξεκινήσει, του τραπεζικού συστήματος. Εσύ, με την προϋπόθεση ότι τελειώνει η αξιολόγηση. Τώρα και οι τράπεζες στήματα του κράτους. Παίρνουν οι τράπεζες το waiver. Δεν ευθύνονται τώρα οι τράπεζες. Σε ποιο χρονικό ορίζοντα αισθάνεσαι ότι οι τράπεζες θα μπορέσουν να ξαναβγούν στις αγορές, να ξαναδανειστούν, να ξαναβρούν πόρους έστω με υψηλά επιτόκια για να βοηθηθούν στη ρευστότητά τους? Και επίσης, θα συμφωνούσες με το στόχο που έχει η κυβέρνηση στο δεύτερο εξάμεινο του 2017 να βγάλει διαιτές ομόλογο και να βγει στις αγορές? Κοιτάξτε, οι προϋποθέσεις για να υπάρχει χρήμα, γιατί αυτό είναι το ερώτημά σας στην πραγματική οικονομία, αυτό είναι. Είναι να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των τραπεζών στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρήματος και να, με τα ομόλογά τους να μπορούν να δανείζονται για να μπορούν, έτσι, να τα διοχετεύουν μόσο των επιχειρήσεων, έτσι, στην πραγματική οικονομία. Αλλά προϋπόθεση αυτού είναι να υπάρχει ένα μίνιμουμ σταθερότητας και ασφάλεια στο πολιτικό περιβάλλον. Να ανακτηθεί δηλαδή αυτό το οποίο λέμε, Παναγιώτη, ο παράγων εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή όμως, για να επεκτείνω λίγο το ερώτημά σου, από πού περιμένουμε χρήμα στην οικονομία, στην πραγματική, γιατί πρέπει να κινητροδοτηθεί, είπαμε, να αναθερμανθεί η ζήτηση. Πραγματική οικονομία με ενδιαφέρει η καθημερινότητα. Περιμένουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή την απελευθέρωση των 3,5 δις που υποσχέθηκε η κυβέρνηση ότι θα τα ρίξει στην αγορά, αφού πάρουμε το 70% πόσο είναι της δόσης που συμφωνήσαμε, έτσι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και βεβαίως, εάν λειτουργήσει, το οποίο παραμένει καθισμένο, το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων των 6,75 δις. Παναγιώτη, αυτά τα δύο πράγματα μπορεί να βοηθήσουν πάρα πολύ σημαντικά το να υπάρχουν, το να δημιουργηθούν κάποιες σπίθες, θα έλεγα, ανάκαμψης και να αναθερμανθεί λίγο η ζήτηση. Διότι ξέρετε, παρά την κρίση και παρά τα προβλήματα που υπήρξαν στην αγορά, ο καταναλωτής και ο επιχειρηματικός κόσμος χρειάζεται ένα τσαφ να γίνει για να μπορέσει να ισιώσει λίγο και να αρχίσει πλέον να φτιάχνει την ψυχολογία του, επειδή κατά ένα μεγάλο μέρος η αγορά και η κίνηση είναι και θέμα ψυχολογίας, για να μπορέσει έτσι να εκφραστεί μέσω των αγορών, γιατί σήμερα, όπως ξέρετε, η σύγχρονη αγορά είναι η ψυχαγωγία, διασκέδαση κτλ. Και σε όλο αυτό το κακό κλίμα που μας ασκημίζει όλους και μας κάνει να αισθανόμαστε δύστημα και δύσκολα, ξέρετε, και η αγορά φτιάχνει λίγο την ψυχολογία μας. Άρα το θέλουμε αυτό να γίνει, έτσι. Και βεβαίως έχει αλλάξει λίγο και ο οικογενειακός προγραμματισμός, να το πούμε και αυτό, έτσι. Διότι τα capital controls, είναι αλήθεια, ότι διοχέτευσαν χρήμα στην πραγματική οικονομία. Το χρήμα το οποίο είχαμε και φυλάγαμε και πάψαμε πλέον. Το ρίξαμε. Σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα, διότι μακροπρόθεσμα μας βιάζει το ελληνικό κράτος, και βραχυπρόθεσμα πλέον διοχετεύουμε. Αυτό είναι για να δώσουμε βραχυπρόθεσμα χαρά στον εαυτό μας. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία. Και αυτό φάνηκε εξάλλου και στην αγορά. Μάλιστα. Λοιπόν, να δώσουμε δύο ειδήσεις ακόμα. Στο εδόλιο για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, στελέχη Τσασπής, κύριε Τζοζέου, θα μας τα πείτε συνέχεια. Το ξέρω. Και κοντέινερ με 26 εκατομμύρια ναρκωτικά χάπια βρέθηκε στον Πειραιά. Κλείνουμε εδώ το πρώτο μέρος. Πριν τις διαφημίσεις, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Αντώνη Ζαΐρη που ήταν μαζί μας. Ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ και εγώ. Ανοιχτή είναι η εκπομπή, να πυκνώσει τις συμμετοχές του. Είχαμε το δούμε πάρα πολύ καιρό. Αντώνη, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Λοιπόν, πάλι μαζί, δεχόμαστε από τώρα τηλέφωνα δικά σας για ό,τι θέλετε να μάθετε γύρω από κόκκινα δάνεια, από συντάξεις, από τον χώρο των ασφαλίσεων. Είναι μαζί μας η Μέρη Λαμπαδίτη. Μέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ο κ. Βασίλης Πίτας, επίσης νομικός. Βασίλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Μέρη, τα νέα είναι από το ΕΦΑΠΑΞ, έτσι? Ναι, υπάρχουν και ευχάριστα και δυσάρεστα νέα για κάποιους από τους συνταξιούχους του Δημοσίου που βρίσκονται στην ουρά και περιμένουν εδώ και 3 χρόνια το ΕΦΑΠΑΞ. Θυμίζουμε ότι η τελευταία φορά που δόθηκε ήταν για όσους βγήκαν στη σύνταξη το 2013. Λοιπόν, μόλις εκταμιευτεί η δόση, θα ξεμπλοκάρει το σύστημα, το οποίο έχει μπλοκάρει 3 χρόνια τώρα, και σε 1 έως 2 μήνες θα αρχίσουν οι πρώτοι, οι συνταξιούχοι του 2013 δηλαδή, αρχής γενομένης από αυτούς, θα αρχίσουν να εισπράττουν το ΕΦΑΠΑΞ. Φυσικά ψαλιδισμένο, 15, καμιά φορά και 20% για τους παλιότερους συνταξιούχους, αλλά θα αρχίσουν τουλάχιστον να το εισπράττουν, γιατί περίμεναν
στην ουρά, είπαμε τόσο καιρό. Λοιπόν, δεν θα γίνει όμως πολύ γρήγορη διαδικασία όπως αναμενότανε. Θα υπάρξουν, θα δοθούν 663 εκατομμύρια από τη δόση που θα εκταμιευθεί και άλλα 400 εκατομμύρια τα οποία έχουν συγκεντρωθεί όλα αυτά τα χρόνια που δεν δίνεται το ΕΦΑΠΑΞ στο Ταμείο Πρόνοιας από τις εισφορές των υπαλλήλων. Η διαδικασία θα είναι κάπως αργόσυρτη, δυστυχώς, και γραφειοκρατική. Και έτσι θα πάρουν οι τελευταίοι από τους 62.000 που περιμένουν στην ουρά, θα πάρουν το ΕΦΑΠΑΞ σε 1 έως 1,5 χρόνο από τώρα. Υπάρχουν και 28.000 ακόμα πιο άτυχοι, ναι, οι οποίοι επειδή αλλάζει η βάση υπολογισμού της παροχής, θα πρέπει να υποβάλουν νέα δικαιολογητικά. Και όπως λένε και από το Ταμείο Πρόνοιας, γιατί μιλάμε για το ελληνικό δημόσιο, μέσα στο καλοκαίρι, που θα υπάρχουν και οι θερινές άδειες, πόσοι υπάλληλοι θα καταφέρουν να επεξεργαστούν αυτά τα στοιχεία τα νέα και να υπολογίσουν το νέο ΕΦΑΠΑΞ. Αυτοί λοιπόν θα είναι οι πιο άτυχοι και ίσως αργήσουν ακόμα παραπάνω από 1,5 χρόνο για να εισπράξουν την παροχή τους. Μπορώ να πω, βέβαια, όσοι ενδιαφέρονται το ξέρουν αυτό, ότι η βάση υπολογισμού ήταν σύμφωνα με το ασφαλιστικό νόμο η τελευταία πενταετία πριν από την αποχώρηση. Με την τροπολογία που ψηφίστηκε προχθές, είναι τα 5 χρόνια έως το 2013. Δηλαδή, υπολογίστε η πενταετία 2008-2013. Για λόγους ισονομίας. Έτσι λοιπόν πρέπει να υποβάλουν νέα πενταετία, ουσιαστικά να εντοπιστεί η νέα πενταετία τους, δηλαδή μέχρι το 2013. Αυτά είναι τα νέα από το ΕΦΑΠΑΞ. Μάλιστα. Λοιπόν, τα τηλεφωνήματά σας στο νούμερο που βλέπετε, 211-18-60-001, τα ερωτήματά σας στο mail το οποίο υπάρχει από κάτω, στο mail της εκπομπής. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε μπορείτε να πάρετε τώρα τηλέφωνο, πάνω σε συντάξει, σε θέματα ΕΦΑΠΑΞ, σε θέματα ασφαλιστικά, σε θέματα κόκκινων δανείων. Βασίλη, θα κάνουμε τώρα μία αναφορά στην επιστολή προς εργαζομένους που έχει κάνει η διοίκηση του Athens Lydra μετά την πτώχευση και ενόψει μάλιστα και του πληστηριασμού που αναμένεται να προχωρήσει. Είναι κάτι το οποίο του συζητάγαμε πριν την εκπομπή. Και καθώς και όλη αυτή την πλειάδα των εταιριών οι οποίες έχουν πάει προς στόχευση, να πούμε λοιπόν ότι στην επιστολή η πλευρά Παρασκευαΐδη της πολύ γνωστής οικογένειας που είναι η βασική μέτοχη του ξενοδοχείου επισημαίνει ότι το ιστορικό ξενοδοχείο έχει κλείσει οριστικά και ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί πληστηριασμός με επισπεύδουσα την Alpha Bank, μία από τις βασικές πιστώτριες τράπεζες της εταιρείας Άστη, ιδιοκτήρια του ξενοδοχείου. Σημειώνεται εδώ με βάση πάντα τους ανεπίσημους ισχυρισμούς της διοίκησης, όπως επισημαίνουν, παίρνω το ρεπορτάζ από το New Money, εκπρόσωποι των εργαζομένων, ως πιθανές ημερομηνίες για τον πληστηριασμό να αναφέρονται μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου. Στην ίδια επιστολή επισημαίνεται ότι η διοίκηση επιθυμεί να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η πλευρά των εργαζομένων, προκειμένου να προλάβει τις εξελίξεις, σκοπεύει την ερχόμενη Δευτέρα να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα, ενώ την ίδια μέρα έχει οριστεί και η συζήτηση εργατικής διαφοράς στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας. Βασίλη μου, ένα σχόλιο. Ναι, είναι ένα σημαντικό θέμα. Το Lydra Marriott έρχεται στη συνέχεια πολλών εταιριών, οι οποίες δυστυχώς έκλεισαν. Η ηλεκτρονική Αθηνών ήταν η τελευταία πριν το Lydra Marriott. Πολλούς εργαζομένους, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να διεκδικήσουν. Έχουν ελπίδα οι άνθρωποι αυτοί να διεκδικήσουν τώρα. Και τι? Να το πούμε πολύ απλά. Δυστυχώς ο κώδικας πολιτικής οικονομίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει πλέον ο νέος κώδικας πολιτικής οικονομίας, σίγουρα περιορίζει τα δικαιώματα και δίνει ένα προνόμιο στις τράπεζες, στα πιστωτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα οι απαιτήσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων να έρχονται σε έναν δεύτερο λόγο. Αυτό τους φέρνει σε μία δυσμενή, σε μία προς το χειρότερο δικονομική κατάσταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
απεμπολούν τα δικαιώματα. Μάλιστα. Τα οποία τους παρέχει ο κώδικας πολιτικής οικονομίας. Βασίλη, άνω τελεία. Πάμε στον πρώτο τηλεθεωτή μας, τον οποίο καλησπερίζουμε. Κύριε Νίκο, σας ακούμε, ελάτε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Συγχαρητήρια. Σας ακούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Λαμπαδίτη. Εγώ είμαι συνταξιούχος με αναπηρική σύνταξη του ΙΚΑ. Και έχω κάνει και αίτηση όταν έκανα για το ΙΚΑ και στο επικουρικό. Πόσα χρόνια πρέπει να είναι κάποιος ασφαλισμένος στο επικουρικό για να πάρει αυτή τη μηδαμινή σύνταξη? Τη σύνταξη του επικουρικού. Τι εννοείτε? Το επικουρικό. Εσείς πήρατε αναπηρική σύνταξη από το ΙΚΑ. Έχετε αναπηρική Μάλιστα. σύνταξη από το ΙΚΑ. Μάλιστα. Και δεν έχετε συγχρόνως και επικουρική σύνταξη? Όχι, όχι. Δεν μου την έβγαλαν. Δηλαδή κάπου βρίσκουν κολλήματα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή σας λένε ότι δεν θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης από το επικουρικό. Μάλιστα. Ότι δεν έχετε τα χρόνια που χρειάζεται. Ναι, πόσα χρόνια χρειάζονται? Σίγουρα τόσα χρόνια, 4.500 ένσημα, 15 χρόνια με το καθεστώς το προηγούμενο, γιατί εσείς δεν είστε με το καινούριο καθεστώς, φαντάζομαι. Οπωσδήποτε 15 χρόνια. Ναι. Με το παλιό καθεστώς. Ναι, οπωσδήποτε 15 χρόνια για να πάρεις επικουρική του ΙΚΑ. Όχι του ΙΚΑ, συγγνώμη. Όχι του ΙΚΑ. Αυτό που είναι το Φιλελλήνων. Εκεί έχουν μαζευτεί όλα. Το ενιαίο επικουρικό που έχει μέσα το ΤΕΑΔΗ, τους υπεροϋπαλλήλους, το ΙΚΑ, όλα είναι το ενιαίο επικουρικό, είχε έδρα στη Φιλελλήνων. Μάλιστα. Εσείς ήσασταν σε κάποιο ταμείο, το οποίο όμως τώρα ανήκει στο ενιαίο επικουρικό. Δεν έχει σημασία, δεν έχει να κάνει. Εκεί, Φιλελλήνων. Ναι. Φιλελλήνων, μάλιστα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, έχετε δίκιο, δεν τα εξηγούν πολύ καλά και δεν σε ενημερώνουν. Μπορεί να σου πούνε, ας πούμε, μου έχουν τύχει περιπτώσεις που έχω λύσει το μυστήριο, να τους λείπουν κάποια επιπλέον καταμέτρηση και δεν ενημερώνουν τον συνταξιούχο, τον ασφαλισμένο, ότι έχεις μια έλλειψη με ορισμένων ημερών να πάει να εξαγοράσει κάτι, να προσπαθήσει να τα βρει. Τους αφήνουν και παιδεύονται μόνοι τους. Πηγαίνετε και ζητήστε τους να σας πούνε πού είναι το κόλλημα. Εγώ έχω εντύπωση ότι μπορεί να λείπουν κάνα δύο χρόνια. Αν λείπουν κάνα δύο χρόνια και δεν μπορείτε να τα εξαγοράσετε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μόνο να τα εξαγοράσετε. Να πληρώσω, ας πούμε, τη διαφορά. Ναι. Για να μπω στο πρόγραμμα της συνταξιοδότησης. Ναι. Μάλιστα. Κύριε, ευχαριστώ. Να είστε ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Βασίλη, να έχω εδώ την επιστολή, την παίρνω από τον Νιουμάνι, που έχει δώσει η διοίκηση του Λίντρα Μάριοτ και η διοίκηση Παρασκευαΐδη προς εργαζόμενους. Λέει λοιπόν σε κάποια σημεία ότι η εταιρεία, αν ο πληστηριασμός καταλήξει θετικά, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους κατά της εταιρείας και να εισπράξουν τα ανάλογα ποσά από το εκπληστηριασμα. Η εταιρεία είναι επίσης διατεθειμένη να χορηγεί σε κάθε εργαζόμενο έγγραφη αναγνώριση των οφειλωμένων δε δουλευμένων, καθώς και αν απαιτείται έκδοση δικαστικής απόφασης, να συμπράξει με τη δικηγόρο των εργαζομένων σε υποβολή αίτησης προτίμησης συντομότερης δικασίμου, παραδοχή των οφειλών ενώπιον δικαστηρίου κτλ. Γενικότερα, λέει η πλευρά της διοίκησης του Λίντρα Μάριοτ, ότι η εταιρεία είναι διατεθειμένη να κάνει κάθε τι εύλογο προκειμένου να σας βοηθήσει να εισπράξετε το συντομότερο δυνατόν, το μεγαλύτερο δυνατό τμήμα των οφειλωμένων και ιδανικό στο σύνολο. Ο δικηγόρος της εταιρείας επικοινώνησε ήδη με το δικηγόρο του σωματείου την ενημέρωση σχετικώς και παραμένει στη διάθεσή της. Λοιπόν, αυτό τώρα τι προϋποθέσεις εξασφαλίζει για τους εργαζομένους σε μια τέτοια περίπτωση? Να το πούμε πολύ απλά. Ναι, ναι. Είναι μια καλόπιστη τοποθέτηση, ναι, του πυροξίου της εταιρείας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προηγούνται. Η Alpha Bank, η οποία είναι ο βασικός χρηματοδότης, γιατί το λέει από μόνη της μέσα. Οι οποίοι έχουν πράγματες ασφάλειες. Προφανώς, τα δάνεια θα έχουν πράγματες ασφάλειες. Ναι. Προφανώς είναι. Προσημειώσεις, ενεχειρούχοι δανειστές, ενδεχομένως κλπ. Επομένως,
Αυτό μπορεί να είναι κάτι πολύ καλό, να είναι μια δήλωση καλών προθέσεων σε σχέση, αλλά, σε σχέση με τους εργαζόμενους, αλλά οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να μην μείνουν απλά σε αυτό. Να συμπληρώσω, ναι, κανείς δεν ξέρει αν θα, φτάνει, αν θα φτάσουν τα περιουσιακά στοιχεία του Λίντρα Μάρτιν που θα εκποιηθούν να πληρωθούν και οι, και οι εργαζόμενοι. Γιατί τελικά είναι οι τελευταίοι που πληρώνονται. Και υπάρχουν εταιρείες που έχουν κλείσει πάρα πολλά χρόνια και δεν αρκούν τα περιουσιακά στοιχεία για να και πληρωθούν. Είναι τα μεγάλα θύματα της υπόθεσης. Και με, με τον κώδικα πολιτικής οικονομίας προηγήθηκαν δυστυχώς τα πιστωτικά ιδρύματα ως προς τις απαιτήσεις και την ύπαρξη των απαιτήσεών τους σε σχέση με τις αμοιβές των εργαζομένων. Λοιπόν, κυρία Τζορτζάτου, πάμε σε κάτι πιο δύσκολο τώρα. Πάλι και αυτό το πάρουμε από το New Money, διότι στην τροπολογία που ψηφίστηκε χθες από τους βουλευτές στην κυβέρνηση προβλέπεται πλέον η ανάθεση στις εταιρείες διαχείρισης, έτσι, η διαχείριση και των ενυπόθηκων δανείων για την πρώτη κατοικία με αντικειμενική αξία έως 140.000 ευρώ. Βέβαια. Αυτό τώρα τι σημαίνει ακριβώς? Ότι και τα δάνεια τα οποία μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 δεν μπορούσαν να μεταβιβαστούν, μεταβιβάζονται? Κοιτάξτε, η πώληση απαγορεύεται των υπόθηκων δανείων μέχρι 31/12 του 2017. Μάλιστα. Μέχρι 140.000. Ναι. Αλλά επιτρέπεται η διαχείριση. Είναι αυτό που είπα πριν. Τη στιγμή λοιπόν που επιτρέπεται η διαχείριση, τα ξένα φάτσα βάλουν τους δικούς τους όρους. Ποιοι θα είναι οι δικοί τους όροι δεν ξέρουμε, αλλά σίγουρα και ελπίζουμε να μην είναι δυσμενέστεροι από τους σημερινούς. Μάλιστα. Γιατί θα έχουμε δράματα, πάνω, θα τελεία, χάσουν όλοι τα σπίτια τους. Πάμε στον κύριο Γιώργο. Ελάτε, κύριε Γιώργο. Ναι. Ελάτε, σας ακούμε. Είμαι ο Γιώργος Οξίδης. Μάλιστα. Ελάτε, ναι, σας ακούμε. Πείτε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Λαμπαδίτη. Έχω καταθέσει σύνταξη, βγήκα εγώ στις 31 πρώτου του 2014. Καλησπέρα. Καλησπέρα. 31 πρώτου του 2014. Συγχαρητήρια, τα καταφέρατε. Θα το πάρω τώρα στη φουρνιά. Το εφάπαξ, να μπορείς να μου πει η κυρία Λαμπαδίτη πότε μπορεί να το πάρω εγώ. Το 14 βγήκατε στη σύνταξη από το δημόσιο. 31 πρώτου. Κοιτάξτε, θα προηγηθούν αυτοί που βγήκαν το 13. Γιατί εκεί το σύστημα μπλόκαρε και δεν έδωσε άλλα εφάπαξ. Θα προηγηθεί αυτή η χρονιά. Μέχρι το τέλος του 13. Αυτή θα είναι η πρώτη ομάδα που θα εισπράξει το εφάπαξ και θα ακολουθήσετε εσείς. Θέλει λίγο υπομονή. Εγώ τώρα δεν μπορώ να κάνω μια εκτίμηση. Αύριο μεθαύριο, αν μας παρακολουθείτε, θα μας πει και το Ταμείο Πρόνοιας πώς βλέπει να επιμερίζονται η έκδοση των εφάπαξ. Δηλαδή θα βγουν κάποιοι το πρώτο τρίμηνο, μετά το επόμενο τρίμηνο, στο χρόνο επάνω. Δηλαδή μέχρι το 2017 πάντως έχουν δηλώσει ότι θα έχουν πληρωθεί όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις. Θα έχουν δηλαδή ικανοποιηθεί οι συνταξιούχοι όλων των εκκρεμών αιτήσεων που αριθμούν 62.000 μέχρι το 2017. Άρα λίγο υπομονή. Δεν είστε από τους τελευταίους δηλαδή. Είστε από τους μεσαίους, θα έλεγα. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν. Εντάξει. Υπομονή. Υπομονή. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα νύχτα. Πάμε στον κύριο Νίκο τώρα. Ελάτε, κύριε Νίκο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήθελα να σου ρωτήσω κάτι για μια σύνταξη που παίρνω, μια σύνταξη αναπηρική. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ναι. Την παίρνω τώρα εδώ και στα 60. Βγήκε με 65% αναπηρία και για φόρο ζωής. Ναι. Μετά από τόσα χρόνια τώρα τη φέραν από το 67. Πού είναι να περάσει ούτε επιτροπές ούτε τίποτα. Βλέπω στο χαρτί που μου στείλαν, με 50% στη δήλωση που έκανα. Βρέθηκαμε με 50%. Χωρίς να περάσετε επιτροπές. Χωρίς, ναι. Και στο πρωτόκολλο δεν έχει καθόλου μας σαν αναπηρία. Δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Κοιτάξτε, πρέπει να κάνετε ένσταση, γιατί δεν μπορεί να σας κατεβάζουν το ποσοστό της αναπηρίας χωρίς να έχετε περάσει επιτροπή. Ναι, αυτό λέω. Τι είναι τώρα, ψήφε επιφύτηση. Μη συμφέρει να το κάνω αναπηρική ή να τα αφήσω όπως είναι. Τι ρωτήσατε? Αν με συμφέρει να την αφήσω όπως είναι ή να την κάνουμε αναπηρική πάλι με 67%.
Γιατί, θα είναι μεγαλύτερη με 50. Όχι, λέω, μήπως ξαναμητρήσει να έρθει, μα και ξέρω, είπανε θα κάνει υπολογισμό πάλι από την αρχή, τα ένσημα. Α, θα ναι. Κοιτάξτε, δείτε τώρα ότι δεν σας καθυστερήσουν πάρα πολύ, δηλαδή δεν μειώθηκε το... Δεν μειώθηκε. Η σύνταξη δεν μειώθηκε ακόμα. Είχε μειωθεί λίγο με το τότε για τα φάρμακα. Ναι, ναι. Και μετά μου κόψανε και ένα επίδομα από πένα, γιατί έχω ένα παιδί 18 χρόνια τώρα κόψω. Σαν δύο μήνες επειδή έκλεισε τα 18 και μου κόψανε 23-24 ευρώ κάπου εκεί. Μήπως είχε γίνει κάποιο λάθος αφού δεν σας κόψαν κιόλας, γιατί για να πέσει το ποσοστό αναπηρίας σημαίνει ότι θα πέσει και η σύνταξη. Ναι, κάποιο λάθος θα γίνει, να πάω να το διορθώσω, δεν ξέρω τώρα με συμφέρει, δεν με συμφέρει. Α, κατάλαβα γιατί τι λένε. Ναι. Γιατί λένε ότι τις αναπηρικές θα σου κόψουν, λέει, θα σου παίρνουν πολύ χαμηλά. Για τις καινούργιες αναπηρικές που θα εκδοθούν από εδώ και πέρα. Θα είναι πολύ χαμηλά. Οι παλιές δεν πειράζουν. Τις παλιές δεν τις πειράζουν. Θα βάζουν εκεί εισφορές παρακράτηση υπέρ ΕΟΠΗ, υπέρ υγείας, θα βάζουν και άλλες εισφορές, αλλά δεν θα τις υπολογίσουν από την αρχή με μειωμένους συντελεστές. Α, γιατί πήγε η γυναίκα, πήγε στο πρωτόκολλο και έδειξε το χαρτί και λέει να φέρετε και τ' άλλο, γιατί αυτό ένα είναι για το υποκριτικό, το άλλο είναι για τη σύνταξη. Φέρετε και το άλλο, λέει, την απόφαση. Να σας το περάσω μέσα, λέει, γιατί κακώς το κόψανε, λέει. Κακώς το κάνει, συμβγάρανε, λέει. Γιατί δεν φέρουμε καθόλου στο πρωτόκολλο την αναπηρική τη σύνταξη. Εντάξει, επικρατεί και ένα λαλούμ στα ταμεία. Τώρα είναι λίγο λεπτό αυτό το πώς θα το χειριστείτε. Πηγαίνετε και ρωτήστε αν αυτό είναι λάθος. Αν σας πούνε ότι... Λάθος θα είναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει. Μου την είχαν δηλαδή πήγα τον περασμένο φθινόπωρο για να κάνω την κάρτα αυτή για δωρεάν μετακινήσεις. Και δεν με είχαν μέσα εκεί. Μετά από 20 μέρες θα σε ειδοποιήσω, λέει, και μετά πήγα εκεί και έγινε εντάξει μετά. Ωραία. Έτσι θα γίνει και τώρα. Πάμε στον επόμενο. Ευχαριστήσουμε, κύριε Νίκο. Ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή μας. Ελάτε. Ελάτε, κυρία Μαρία, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Εγώ πήρα ένα δάνειο από τον ΟΕΚ. Μάλιστα. Και ακούω δάνεια και θέλω να ξέρω, θα δώσουν και τα δικά μας τα δάνεια. Συγγνώμη, από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Ναι. Μπράβο. Μάλιστα. Το εξυπηρετείτε το δάνειο, το έχετε αφήσει κάπως πίσω. Κανονικά. Δεν είναι κόκκινα τότε. Μάλιστα. Κυρία Τζορτζάτου, τι γνώμη έχετε εσείς? Αν το πληρώνει κανονικά, δεν έχει κανένα πρόβλημα, ειλικρινά. Ναι, αλλά μήπως είναι από τα. Εγώ ακούω, θα πουλήσουν και τα πράσινα. Αυτό που λέει η κυρία Μαρία. Βεβαίως. Μήπως το δώσουν και αυτό το δάνειο ώστε να δημιουργήσουν κίνητρα να πάρουν τα funds ή εταιρείες διαχείρισης μαζί με τα κακά δάνεια και αυτό το δάνειο. Και τι μπορεί να αντιμετωπίσει τότε? Η κυρία Μαρία βάζει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Ελάτε, κυρία Τζορτζάτου. Το δάνειο για να σημειώσω. Μάλιστα. Επειδή... Είναι άτυπο. Εκτός αν το αργήσω, πληρώνω έναν τόκο κάτι 2% το μήνα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, τώρα επειδή η διαχείριση ανήκει στα ξένα funds, τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Πιθανόν να βάλουν κάποιο επιτόκιο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην πράξη. Ελπίζουμε ότι δεν θα γίνει τίποτα. Θα συνεχίσει να το πληρώνετε κανονικά και θα υπάρξει κάποια αύξηση. Αλλά αν θα υπάρξει. Αυτό δεν μπορεί. Κανονικά, αλλά εγώ έκανα συμβόλαιο με το κράτος. Τώρα τι θα γίνει τώρα το συμβόλαιο? Είναι με τα εγγύηση ελληνικού δημοσίου. Που εντάσσονται στα δάνεια με εγγύηση ελληνικού δημοσίου. Αυτό λέγαμε. Όλα αυτά είναι. Αυτά και αυτά μπορεί να πουληθούν τώρα. Έχουν πουληθεί απλά με τη διαχείριση. Κάτι λίγα μήνα, πόσα έχουν μείνει? Από τα 44 χιλιάρικα που πήρα, γύρω στα 12 τόσο μείνανε. Εγώ η συμβουλή που σας δίνω, αν μπορέσετε να εξοφλήσετε το υπόλοιπο, αν μπορέσετε. Με τα σημερινά δεδομένα, αν μπορεί, είπα. Αλλιώς με τα ξένα φαντς κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει στην πράξη. Δηλαδή και τα δικά μας επικίνδυνα. Όλα είναι επικίνδυνα. Εντάξει, μην σας φτάσουμε στο σημείο τώρα να μην μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ. Είστε συνεπείς δανειολήπτης. Έχετε με το μέρος σας τον νόμο αυτή τη στιγμή. Αλλά οπωσδήποτε απέναντι στη νέα πραγματικότητα θα πρέπει να ενημερώνεστε, να παρακολουθείτε και βεβαίως το πιθανότερο είναι ότι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε όμως να εγγυηθούμε ότι κάποια funds τα οποία θα πάρουν τα δάνεια δεν θα αρχίσουν να γύρουν διάφορες απαιτήσεις. Σας ευχαριστούμε, κυρία Μαρία, πολύ. Λοιπόν, Βασίλη, έχεις να κάνεις εσύ κάποιο σχόλιο? Πάνω στην
παρέμβαση που υπήρξε. Ήθελα απλώς να συμπληρώσω ναι. τη συνάδελφο, την κυρία Τζορτζάτου. Τουλάχιστον το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η απόκτηση δανείων από τις εταιρείες οι οποίες θα δημιουργηθούν ναι. Δεν μπορούν είναι πολύ σημαντικό αυτό, Βασίλη, επί το δυσμενέστερο να τροποποιήσουν τα επιτόκια των συμβατικών όρων ναι. του δανείου. Επομένως, απλώς υπάρχει... Πάντως όμως δόθηκε τώρα η δυνατότητα να ανεβάσουν τα επιτόκια στα μεταβλητά τουλάχιστον εκείνες οι εταιρείες, οι οποίες μετροπολογία εκεί, η οποία έχει. Ναι, στο κειμενόμενο ναι. υπάρχει ένα πρόβλημα. Ναι. Στο σταθερό επιτόκιο όχι. Μάλιστα. Βασίλη Μάνο, τελεία. Πάμε στην κυρία Αλέκα. Ελάτε κυρία Αλέκα να σας ακούσουμε. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιώτη, πώς είστε. Καλησπέρα σας, ακούμε. Παρακαλώ πάρα πολύ, ήθελα να με ακούσετε για πάρα πολύ λίγο, να μην σας παίρνω το χρόνο σας. Το Μάρτιο έπεσα, ήταν 6 ώρα, μέσα στο σπίτι, σηκώθηκα από το κρεβάτι να πάω στο μπάνιο και έσπασα πάρα πολύ άσχημα το χέρι μου, μέχρι τον αγώνα. Χτύπησα μάτι και τα λοιπά, πήγαμε αμέσως σε κρατικό νοσοκομείο που εφημερεύει πάντοτε, γιατί δυστυχώς είμαστε 17,5 χρόνια από τον άντρα. Με καρκίνους και υποτίθεται ότι μου το βάλανε στη θέση τους δύο κύριοι, οι οποίοι ο ένας και ο άλλος, οι καημένοι το είπανε κιόλας. Συγγνώμη, είμαστε οδηγοί του ΕΚΑΒ και τα αυτοκίνητα, ξέρετε, καίγανε και μέσα στα εργαστήρια για τα τσόρα απ' έξω και να κατώ, τα ήταν κατεκεδάκια. Τραβούσαν, υποτίθεται ότι το βάλα στο χέρι, πήρανε χαρτί, βάλανε εκεί και τα λοιπά, το δέσανε, φύγεται, λέει, και ράτησε σε 10 μέρες να βγάλει τα σκηνογραφία. Πάω, η πρώτη απάντηση ήταν ότι θα μείνει στραβό το χέρι. Ξαναπάω όπως μου είπανε, θα μείνει πιο λίγο στραβό. Αλλά λέω, εδώ δεν κάνουμε δουλειά τώρα. Γιατί σας λέω, είμαι 17,5 χρόνια μέσα. Καταλαβαίνετε τι πάνε να πει αυτό, κύριε Μπουρμπουρέμι. Μάλιστα. Και για ποιο λόγο είμαστε μέσα 17,5 χρόνια. Το λόγο το καταλάβατε. Μάλιστα. Πιστεύω. Λοιπόν, αναγκάστηκα και πήγα έξω σε δύο ορθοπαιδικούς. Ναι. Ο ένας ήταν στρατιωτικός, ο άλλος ήταν μάλιστα χειρούργος και αθλητής. Ναι. Το χέρι μου, αντί να μπει στη θέση του, γιατί οι άνθρωποι δεν τους κατηγορώ, αυτούς που ήθελαν στα επίγοντα περιστατικά του νοσοκομείου, όχι, δεν δηλήθηκαν καμία ευθύνη. Ό,τι μπορέσαν κάνανε, το ανοίξαμε το χέρι και την δούμε. Εκτός ότι δεν έχει μπει στη θέση του και έχει φύγει ο καρπός όλος δεξιά και το μεγάλο δάχτυλο είναι, ξέρετε, δεν κόλλησε και τα λοιπά. Και γυρίζει και μας λέει τώρα εκεί ο γιατρός που είναι στο κανάλι μετά από εσάς, τον οποίο συγχύρω μου τον ακούω, ότι να κάνουμε πλάτες και να κάνουμε υπομονή. Πέστε μου εσύ, πού μπορώ να αποταθώ να κάνω τη δουλειά μου. Το χέρι μου, σας λέω, είναι δεμένο από το μάτιο. Η πόνη είναι αφόρητη. Σύλλογο, άρρωστο. Και είμαστε οι δυο μας. Ούτε είμαστε τίποτα. Δεν έχει σημασία ο νέος και ο ηλικιωμένος. Καμία σημασία. Η σημασία είναι ότι μου καταστρέψανε το χέρι. Ή δεν έχουν γιατρούς και να σηκωθούμε να φύγουμε. Λοιπόν, κυρία Αλέκα. Καλά, γιατρούς έχουμε πολύ καλό επιστημονικό προσωπικό. Ήσασταν άτυχοι. Παίζετε σε μια περίπτωση. Πρέπει να συνεχίσετε να ερευνάτε. Και πώς μπορεί, κυρία Αλέκα, ένα λεπτάκι. Πώς μπορεί, ναι. Εδώ η κυρία Τζορτζάου θα μας πει, πώς μπορεί να διεκδικήσει και αποζημιώσει τώρα η κυρία Αλέκα με αυτό που της έχει συμβεί. Τι αποζημίωση, κύριε Βουλγουρέλη, να θέλω.
Τι αποζημίωση, εγώ δεν θέλω αποζημίωση. Εγώ θέλω να μου πούνε, αν είναι δυνατόν, ένα χέρι δεμένο, βγαλμένο πριν 10 μέρες ο γύψος που μου τον αφήσανε όλους αυτούς τους μήνες και έπρεπε να τον έχω μόνο 6 εβδομάδες. Καταλάβατε, να σας κάνω μια ερώτηση. Όλο το χέρι. Αυτή τη στιγμή είμαι μια κατασταμένη κοπέλα, η οποία δεν μπορώ να κάνω και καταλαβαίνω ότι είσαστε ανάπηροι. Το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει πιθανότητα να μείνετε ανάπηροι. Το ερώτημα είναι το εξής. Είπατε στην αρχή δύο οδηγοί του ΕΚΑΒ σας το έβαλαν στη θέση στο χέρι. Ή γιατροί. Δύο οδηγοί του ΕΚΑΒ. Σας το έβαλαν στο χέρι. Δύο οδηγοί του ΕΚΑΒ. Το έβαλαν στη θέση του. Και μετά πήγατε στο νοσοκομείο. Με αυτόν τον τρόπο που βάζουν, τραβάνε. Εντάξει. Για να το βάλουν στο χέρι. Αλλά δεν μπήκε το χέρι. Ωραία. Καλά. Στη συνέχεια πήγατε στο νοσοκομείο, προσπάθησε γιατρό να σας το βάλει στη θέση του. Όχι, στο νοσοκομείο πήγα κατευθείαν. Και σας το έβαλα. Ναι, το ερώτημα είναι ποιος σας προσπάθησε. Η οδηγή του ΕΚΑΒ σας το έβαλα. Ή οι γιατροί. Ο οδηγή και γυρίζει και λέει ο ένας. Μωρέ, περίμενε. Δύο λεπτά η κυρία να περιμένει να σβήσω τη μηχανή του. Λοιπόν, του. Μα δεν σας είδαν γιατροί. Κυρία Αλέκα, θα κάνουμε το εξής. Θα μας πάρετε την Τετάρτη μετά τις 8 και 4 που θα έχουμε πάλι ερωτήσεις τηλεθεατών. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει και νομικές προεκτάσεις με αποζημιώσεις, αλλά και πρέπει να δούμε την ασφάλειά σας. Ποια ασφάλεια δικαιούστε Ήκα. Αυτή τη στιγμή. Ήκα. Ναι, πρέπει να δούμε όμως με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα μας χωρέσετε πάρα πολύ. Τετάρτη βράδυ σας περιμένουμε πάλι στο τηλέφωνο. Καλό σας βράδυ από τον Blue Sky Economy. Ραντεβού τη Δευτέρα το βράδυ.